Ο δρόμος έχει σάξιμο. Σπούμε τα μάξα. Τίποτα, σημασία κανένας. Λες και είμαστε, εμείς ζούμε σε ένα κόσμο εντελώς διαφορετικό. Ναρκοπέδιο λακκουβών στον επαρχιακό δρόμο Λαράνια Τσιπάδες, με τους δημότες να ξεσπούν στο τηλεοπτικό φακό. Είναι απαράδεκτες αυτές οι συνθήκες που έχουν παρτίσει τα χωριά της περιφέρειας, που αγωνιούν οι άνθρωποι να ζήσουν. Μας έχουν αφήσει στο έλεος του Θεού. Δεν επιτρέπεται αυτό. Οι εικόνες που ζούμε και η καθημερινότητά μας είναι τριτοκοσμικές. Και αυτή δεν είναι κατάσταση. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Όλα τα κονδύλια που βγάζουν κάθε φορά για καινούριους δρόμους. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Ή θα κλείσουμε το δρόμο, δεν θα ξαναπεράσει άνθρωπος. Όχι, το θέλουμε, το απαιτούμε αυτό το πράγμα, να φτιαχτεί ο δρόμος. Δεν το γάτιχα και πέρασα και εκκοντεύω να απομείνει το αυτοκίνητο εδώ. Είναι χαρνάκι εκεί. Δεν το φτιάχνουμε, τα λεφτά πάνε αλλού. Ανεπίτρεπτα αυτά. Αυτές τις εικόνες παρουσιάζει ο επίμαχος δρόμος τις βροχερές μέρες. Τεράστιοι λάκοι με νερό και με την επικινδυνότητα να χτυπά κόκκινο, κυρίως στις βραδινές ώρες, καθώς ο φωτισμός είναι ανύπαρκτος. Και το ΚΤΕΛ εξυπηρετείται από εδώ και το Κέντρο Υγείας Πύργου είναι η διέλευση των ασθενοφόρων. Είναι απαράδεκτο σε ένα νοσοκομείο τη νύχτα να βρέχει, να χιονίζει. Με τι προδιαγραφές θα σπάσουμε τα μάξια μας? Κινδυνεύει η ζωή των παιδιών κάθε μέρα στα σχολεία, κάθε μέρα με τηλεφορία. Μην περιμένουν να καταστραφούν όλοι οι άνθρωποι που περνάνε πάνω κάτω για να κάνουν επιτίδι στις καρέκλες. Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Πρόκειται και στο κεντρικό δρόμο που συνδέει τον Άγιο Θωμά, το Λαράνι, τη Μεγάλη Βρύση, με τις Ατσιπάδες, τα Άνω Άκρια, το Ασίμι και άλλα χωριά της Μεσαράς. Θα με καλύψει ποιος? Τίποτα. Πληρώνουμε τα τέτοια κυκλοφορίας. Για ποιο πράγμα τα πληρώνουμε τα κυκλοφορίας? Είχαν περάσει στην αρχή, πριν 4-5 χρόνια, αυτό ήταν. Λέει καλά. Ναι, 3 με 6 μήνες, αλλά τίποτα. Εάν δεν φτιαχτεί εδώ, να μην έρθει κανείς εδώ στα μέρη μας. Ο δρόμος θα κλείσει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο τηλεοπτικός φακός έρχεται, οι αρμόδιοι έρχονται? Όχι, βέβαια, δεν έρχονται. Βέβαια, τώρα που τώρα ο κ. Αρναουτάκης θα θέλει ψήφους, να έρθουν εδώ πέρα και να πτώ για ψήφους. Και τότε θα τα κουβεντιάσουμε καλά, ρε, σε ψήφους τώρα. Είναι ακριβώς μέσα στη μέση του δρόμου η λακκούβα, η οποία είναι χρόνια και χρόνια σε αυτό το στάδιο. Όλοι οι χωματόδρομοι στην κοινότητα ανακρίων. Δεν έχουν φτιαχτεί τώρα και 8 χρόνια. Αυτό το κομμάτι έχει χαλάσει τώρα και 3 χρόνια που είχε κάνει το πολύ νερό. Δεν έχει περάσει κανένα μηχάνημα ούτε να το διορθώσει καθόλου. Ούτε τα μηχανήματα του Δήμου, ούτε της περιφέρειας. Λακκούβες που μεγαλώνουν και πληθαίνουν σε έναν δρόμο, ο οποίος δεν συντηρείται εδώ και χρόνια από τους αρμόδιους, με τους δημότες να διαμαρτύρονται για τη ζημιά στα οχήματά τους. Και είναι ντροπή για τα παιδιά μας που βλέπουν αυτούς τους δρόμους. Και οι πολίτες βιώνουν την εγκατάλειψη από τα παιδικά τους χρόνια. Τα βράδια αυτή η σήμανση γίνεται αόρατη. Δημότες δεν θέλουν άλλες υποσχέσεις, αλλά πράξεις. Ενώ τις επόμενες μέρες προειδοποιούν με συμβολικό κλείσιμο του επαρχιακού δρόμου.